Με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποδέχτηκε αίτημα της Εγνατία Οδός ΑΕ, χορηγώντας νέα παράταση στο μελετητικό έργο για την αποκατάσταση της πεσμένης γέφυρας στην Καβάλα. Έτσι, μελέτες και άλλες διαδικασίες ορίμασης που τελείωναν το επόμενο διάστημα έλαβαν νέα παράταση μέχρι το τέλος του προσεχούς Οκτώβρη. Για τις καθυστερήσεις μέχρι στιγμής που υπήρξαν, η Εγνατία Οδός ΑΕ επιρρύπτει ευθύνες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το ότι δεν έγιναν έγκαιρα πληρωμές του υποεκτέλεση μελετητικού έργου. Ακριβώς. Η αρχική απόφαση έλεγε για την αρχή καλοκαιριού ότι τέλος πάντων θα είχε τελειώσει η μελέτη. Επειδή, όπως ξέρετε, τη μελέτη της πεσμένης γέφυρας την έχει η περιφέρεια και αυτή έχει αναθέσει στην Εγνατία και η Εγνατία με τη σειρά της έκανε τον διαγωνισμό, όπου το πήρε μια πολύ σοβαρή εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, μελετητική εταιρεία, και η οποία εκπονεί τη μελέτη. Υπήρξαν κάποια προβλήματα εσωτερικά της περιφέρειας, δηλαδή νομίζω ότι υπήρξε μια καθυστέρηση σε κάποιες πληρωμές που έπρεπε να γίνουν και γι' αυτό τον λόγο η εταιρεία, η μελετητική εταιρεία, ζήτησε κάποιες παρατάσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό είναι που ξέρω. Επίσης, εγώ μιλώντας και με το μελετητή, γιατί μιλάω συχνά, παρόλο ότι το έχει αναθέσει η περιφέρεια. Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, μας διαβεβαίωνε από το 2019 ότι οι μελέτες θα είχαν σύντομα ολοκληρωθεί. Mm. Τώρα, μετά από 3-3,5 χρόνια, σχεδόν μια ολόκληρη θητεία, έρχεται και μας λέει ότι 6 μήνες βέβαια πριν τις εκλογές, τις δημοτικές εννοώ, μας λέει ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες μέχρι τον Ιούνιο του 2023, σε λίγους μήνες. Έρχεται όμως η Εγνατία Οδός, που έχει την ευθύνη των μελετών, και ζητά την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπατε, παράταση από το Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι τον Οκτώβριο, όχι τον Ιούνιο, αλλά μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 για την ολοκλήρωση των μελετών. Δηλαδή, μετά τις εκλογές. Και θα τονίσω επίσης, κύριε Τζεμιδάκη, ότι η ίδια η Εγνατία Οδός καθιστά σαφές ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην αδυναμία έγκαιρης χρηματοδότησης των μελετών από την περιφέρεια. Αφήνει μάλιστα και εχμές. Αυτό. Ότι εάν δεν προχωρήσουν και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, αποφάσεις περιβαλλοντικών όρων, παραχώρηση χρήση γυαλού, έτσι που είναι ευθύνη και του Δημάρχου Καβάλας και του Περιφερειάρχη, η καθυστέρηση θα είναι πολύ περισσότερη. Και ερχόμαστε εμείς εδώ και λέμε και φωνάζω με όλη την δύναμη, έτσι που μπορώ να το πω, προς πάσα κατεύθυνση. Κυρίως όμως προς τον Θόδωρο Μουριάδη και τον Χρήστο Ντομέτσιο, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πρέπει να συνειδητοποιήσουν Δήμαρχος και Περιφερειάρχης ότι έχουν άμεση και αποκλειστική ευθύνη, ξέρετε, απέναντι στους καβαλιώτες, οι οποίοι ζητούν εδώ και 6 χρόνια να αποκατασταθεί η πεσμένη γέφυρα. Ο ένας χρόνος που χάσαμε, ο κορονοϊός, αλλά πάντως, και οι αυλεψίες, ναι, οι παραλήψεις και τις Εγνατίας Οδού, αλλά εγώ παραλαμβάνω και εμείς έχουμε ευθύνη, και εγώ έχω ευθύνη για αυτό το θέμα, όπως έχουμε όλοι εμείς οι θεσμικοί φορείς στο Δήμο Καβάλας αλλά και στην Περιφερειακή Ένωτα Καβάλας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα παρατήσουμε. Και με αυτό να ολοκληρώσω, δυστυχώς υπήρξε ένας περιφερειακός σύμβουλος που στην τελευταία συνεδρίαση δεν ψήφισε την παράταση των μελετών. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε ένα σημείο που το περιφερειακό σύμβουλο. Ένα μόνο από την Καβάλα, κύριε Αντωνιάδη. Για την Καβάλα μιλάμε. Ναι, αν δεν ψηφίσουμε αυτές τις παρατάσεις, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Δηλαδή, χάσαμε 4 χρόνια, άρα είναι εύκολο να λέμε ότι δεν ψηφίζουμε την παράταση, αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα ξαναγυρίσουμε πίσω στο σημείο 0.